πρέπει επιτέλους να προβάλλουμε τα δυνατά μας σημεία. Να προβάλλουμε τους μύθους μας. Είμαστε σίγουροι ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την εκδήλωση, ο Δήμος μας αλλάζει πολιτιστικά επίπεδο. Είναι λίγο μαγευτικό όταν η ιστορία, η μυθολογία και η πραγματικότητα, δηλαδή το παρόν τώρα, ακόμη και αν αυτό είναι θεατρικό το παρόν, συνδέονται. Αυτή τη στιγμή παράγει πινθύρες. Λοιπόν, είμαστε σε έναν τόπο που έχει κάτι το απίστευτο. Το έργο ούτως ή άλλως διαπραγματεύεται το απίστευτο. Είναι ο μύθος στην ουσία της γέννησης της μουσικής. Μόλις ολοκληρώθηκε η γενική πρόβα της παράστασης Συχνευτέ, σε λίγο ο Πετρολούκας Χαλκιάς θα κάνει και αυτό στην τελική του πρόβα για τη μουσική του παράσταση. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι, όλοι είμαστε κουρασμένοι, αλλά πιστεύουμε ότι αύριο πραγματικά θα προσφέρουμε στο κοινό μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ σε αυτή τη σπάνια πλαγιά, σε αυτό το σπάνιο μέρος, με αυτή την εξαιρετική οργάνωση από τους ντόπιους εδώ. Είχαμε τρομερή υποστήριξη. Νομίζω ότι αποτυπώθηκε και πάνω μας μια μοναδική εμπειρία. Με φως ημέρας, ένα έργο γεννημένο από αυτή την πλαγιά. Ενδιαφέρον ήταν ότι παρότι ήταν ένα κοινό ιδιαίτερα μεικτό, μπόρεσε να συνεργαστεί συγκινητικά. Τελείωσε ένα καταπληκτικό βράδυ για το οροπέδιο της Ζήλιας. Η παράσταση Χνευτέ, αλλά και η μουσική εκδήλωση με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Βασίλη Κώστα, πραγματικά έδωσε μια άλλη νότα σε όλη την περιοχή. Είμαστε πολύ περήφανοι, πολύ ευχαριστημένοι. Είναι κάτι πρωτοποριακό, είναι κάτι που ανοίγει καινούριες διεξόδους πλέον για το οροπέδιο, για ολόκληρο το Δήμο Ξυλοκάστρου Βροστίνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, τους εθελοντές μας, τη Ζήρια ΑΕ, τα παιδιά του Ζήρια Φέστιβαλ, όλους τους συντελεστές, γιατί το να μπορέσεις να κάνεις αυτό το έργο, το οποίο παίχτηκε πριν από λίγες μέρες στην Επίδαυρο, να μπορέσεις να καταφέρεις να το παρουσιάσεις με τις ίδιες συνθήκες σε έναν ανοιχτό χώρο όπως είναι το οροπέδιο της Ζήριας, είναι κατόρθωμα. Μπράβο λοιπόν σε όλους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και προχωράμε για τα υπόλοιπα μεγάλα πράγματα που αξίζει ο Δήμος μας. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την εκδήλωση, ο Δήμος μας αλλάζει πολιτιστικά επίπεδο.